Φοβάσαι. Λένε πως αυτό το πράγμα καταστρέφει το αναπνευστικό σου σύστημα, την ψυχολογία σου. Αν δεν το έχεις, θα το αποκτήσεις σε λίγο καιρό. Μεταδίδεται γρήγορα. Από σπίτι σε σπίτι, από πλατεία σε πλατεία, από προφίλ σε προφίλ. Σου λένε τρέλα. Όλοι είναι πανικοβλημένοι. Λένε ότι αυτό είναι καινούριο, αλλά όχι. Αυτό υπήρχε εδώ και δεκαετίες. Επηρεάζει τους φτωχούς, τους πλούσιους, τους διάσημους, τους άγνωστους, τους γέρους, τους νέους. Είναι επικίνδυνο. Όλοι κλειδώθηκαν στο σπίτι τους και έχουν νεύρα. Τα καφέ κλείσανε, τα μπαρ κλείσανε, τα μαγαζιά κλείσανε, η οικονομία καταραίει. Τίποτα δεν είναι το ίδιο πλέον. Φορά τη μάσκα σου. Όχι. Ακόμα και να πλένεις 10 φορές τα χέρια σου την ημέρα, αυτό δεν φεύγει. Κυρίες και κύριοι, δεν μιλάω για τον κορονοϊό. Μιλάω για έναν ακόμα πιο επικίνδυνο ιό. Αυτός ο ιός εξαπλώνεται συχνά σε απομακρυσμένες περιοχές από σένα. Ελέγχει την οθόνη του κινητού σου, την τηλεόρασή σου και γεννάει μίσος. Οι γιατροί λένε ότι κάθε φορά που σκρολάρεις το feed σου, γίνεσαι χειρότερα. Δεν το έκανα ξεκάθαρα ακόμα. Κυρίες και κύριοι, μιλάω για τον φόβο. Φοβάστε. Φοβάστε μέχρι να κλείσετε την τηλεόρασή σας. Υπάρχουν και καλά νέα σε αυτή την πανδημία, μπρο. Άνθρωποι παίζουν μουσική στα μπαλκόνια τους. Ομάδες δίνουν φιλανθρωπικά φιλικά για την καταπολέμηση της πανδημίας. Είμαστε κύματα στην ίδια θάλασσα. Από την πρώτη πανδημία στη δεύτερη στην τρίτη. Γιατί δεν ρώτησε κανείς τον εαυτό του. Βγήκα καλύτερος από αυτήν εδώ την δοκιμασία. Γιατί κανείς δεν χρησιμοποιεί όλο αυτό για όφελός του. Μπορούμε να φτιάξουμε τη σχέση μας με τους γονείς μας, με την κοπέλα μας, με το αγόρι μας, την αδερφή μας, τον αδερφό μας. Άσε με να σε ρωτήσω κάτι. Οι γιαγιάδες, οι παππούδες, δεν έχουν Facebook. Δεν έχουν Skype, δεν έχουν Viber, δεν έχουν Internet. Δεν μπορούν να γράψουν χαρτί για να βγουν έξω, ούτε SMS. Γιατί δεν ξέρουν γράμματα, ούτε έχουν κινητό. Δεν μπορεί να δει ταινία στο Netflix, ούτε να ανεβάσει selfie στο Instagram. Δεν παραγγέλνει να φάει ό,τι θέλει, ούτε βγάζει το σκύλο έξω βόλτα. Για κάποιους ανθρώπους, όλη τους η ζωή ήταν μια πόρτα και ένα κουδούνι που θα χτύπαγε. Τώρα σώπασε και αυτό. Άρα για ποιον εγκλεισμό μιλάμε. Τι δεν αντέχουμε ακριβώς. Για να συνέλθουμε λίγο. Το καθρέφτη μας φοβόμαστε. Τον εαυτό μας τον ίδιο. Αλλιώς δεν εξηγείται μια τέτοια συναισθηματική ανυποριά. Δεν έχουμε μάθει να μένουμε με τον εαυτό μας. Δεν έχουμε μάθει να τον ακούμε. Δεν έχουμε μάθει να τον δουλεύουμε. Έχουμε μάθει να τον παίρνουμε από το λουρί και να τον πηγαίνουμε βόλτα. Και δεν τον αγαπήσαμε ποτέ. Δεν τον έχουμε 24 ώρες το 24ωρο μαζί μας. Του προσφέραμε τα πάντα σχεδόν γιατί δεν είχαμε τη δύναμη να τον δούμε γυμνό. Και τώρα καθόμαστε με αυτόν τον άγνωστο απέναντι και του πιάνουμε κουβέντα. Έλα όμως που εκείνος δεν μας αναγνωρίζει. Δεν αντέχουμε έστω και με όλα τα καλά του κόσμου. Γιατί είμαστε καλομαθημένοι και παρτάκηδες. Έχουμε μάθει να κοιτάμε τον καθρέφτη μόνο όταν βγαίνουμε έξω. Για να διαβάσουμε το μέσα μας, ούτε κουβέντα. Κατακλείσαμε το διαδίκτυο με την υποτιθέμενη μοναξιά μας και ξεχνάμε ποιοι πραγματικά είναι μόνοι. Αυτοί οι άνθρωποι όμως δεν υποφέρουν, σαν και εμένα, σαν και σένα. Ξέρεις γιατί? Πέρασαν την πραγματική μοναξιά, την εγκατάλειψη. Τους ξέχασαν πολύ πριν τον ιό. Και άντεξαν. Τους άφησαν χωρίς να τους χτυπήσουν την πόρτα για μήνες και χρόνια. Πολύ πριν την καραντίνα. Κι όμως έχεις τη δύναμη. Απλά κλείσε την τηλεόραση, το ραδιόφωνο. Άλλαξε σταθμό επιτέλους στη ζωή σου. Πάρε τηλέφωνο τώρα κάποιον που πραγματικά αγαπάς και πες του ότι τον αγαπάς. Το έχει ανάγκη, το έχεις ανάγκη. Γιατί μόνο μαζί θα βρούμε το εμβόλιο που δεν είναι κανένα άλλο από την πραγματική αγάπη. Αν έχεις οποιοδήποτε πρόβλημα, μπορείς να μου στείλεις μήνυμα στο Instagram και θα σε βοηθήσω. Πείτε μου κάτω στα σχόλια ποιο θέμα θα θέλατε να αναπτύξω την επόμενη φορά. Δεν είσαι μόνος. Δεν είσαι μόνος.